Αγαπητοί φίλες και φίλοι της θετικής δομήνης, σήμερα θα μιλήσουμε σχετικά με μια παρανόηση η οποία έχει δημιουργηθεί γύρω από τον καφέ και πιο συγκεκριμένα πόσο γρήγορα αποβάλλεται από το σώμα μας. Πάμε λοιπόν. Μιλήστε με κάποιον ο οποίος έχει ασχοληθεί με την διατροφή ή με κάποιον διατροφολόγο και θα σας πει πως ο καφές αποβάλλεται κατά μέσο όρο, έχει δηλαδή ημίσια διάρκεια ζωής από 6 έως και 12 ώρες. Τι γίνεται λοιπόν όταν κάποιος πίνει την ημέρα από 3 μέχρι 5 καφέδες, πίνει μία κοκακόλα με το φαγητό του, καθώς επίσης και ένα χέλ νωρίς το απόγευμα. Τα αποβάλλει ο οργανισμός τόσο γρήγορα όσο θέλουμε να πιστεύουμε? Όπως λοιπόν αναφέρθηκε και στην αρχή του βίντεο, η ημίσια διάρκεια ζωής της καφεΐνης είναι περίπου 8 ώρες. Και λέμε περίπου διότι παίζει τεράστιο ρόλο πρώτον τα κιλά που έχει αυτός ο οργανισμός, δεύτερον το σηκώτη, καθώς επίσης και τα νεφρά από όπου θα αποβληθεί η καφεΐνη, αλλά και ο οργανισμός σαν σύνολο. Άρα λοιπόν, το να υποστηρίζουν οι επιστήμονες οι οποίοι έχουν κάνει διάφορες κλινικές μελέτες με απόλυτα υγιείς ανθρώπους, με νέους ανθρώπους και με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ασθενείς, είναι εντελώς ηλίθιο κατά τη δική μου άποψη και δεν συνάδει με την επιστημονική τεκμηρίωση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ενδεχομένως σε ανθρώπους και σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν τόσο γερό οργανισμό, είτε επειδή το σηκώτη δεν λειτουργεί σωστά, είτε λόγω μιας έλλειψης σε ένα ένζυμο που λέγεται P450, το οποίο ένζυμο αποτοξινώνει και αποβάλλει τον καφέ από το σύστημά μας, αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως να δυσκολεύονται να αποβάλουν και να αποτοξινώσουν την καφεΐνη από το σύστημά τους. Τι θα συμβεί λοιπόν σε ένα σώμα το οποίο δεν προλαβαίνει να αποτοξινώσει και να αποβάλλει την καφεΐνη? Πάρα πολύ απλά. Το πιο πιθανό είναι η καφεΐνη να συσσωρευτεί στο σηκώτη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι το σηκώτη να μπορέσει να την αποτοξινώσει, και στο μεσοδιάστημα οι ορμόνες του στρες φυσικά αυξάνονται όλο και περισσότερο. Και δεν είναι τυχαίο πως οι επιστήμονες μας λένε ότι χρειάζεται περίπου ένας μήνας αφότου κόψουμε εντελώς τόσο τον καφέ όσο και κάθε άλλη πηγή καφεΐνης, προκειμένου να μπορέσει ο οργανισμός να έρθει στα ίσα του. Και για να κάνω το επιχείρημα μου ακόμα πιο κατανοητό, φανταστείτε σε έναν μεσήλικα ο οποίος μεταβολίζει την καφεΐνη σε 12 ώρες αντί για 8 ώρες, τι θα συμβαίνει αν αυτός ο άνθρωπος καταναλώνει πάνω από 2 κούπες καφέ την ημέρα. Θα αρχίσει να υπάρχει συσσόρευση της καφεΐνης στο σύστημά του, ο οργανισμός του θα αρχίσει σιγά σιγά να καταραίει, πρώτα απ' όλα το νευρικό σύστημα, όπως έχουμε δείξει και σε προηγούμενα επεισόδια σχετικά με την καφεΐνη, και άρα μετά από λίγο διάστημα θα πρέπει να ξεκινήσει λογικά και το τρέμουλο στα χέρια του, οι αϊπνίες, καθώς επίσης και άλλα προβλήματα που σχετίζονται τόσο με το άγχος όσο και με την αϊπνία. Τι βλέπουμε λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση? Βλέπουμε πως η καφεΐνη ανοίγει έναν φαύλο κύκλο ο οποίος κλείνει μόνο αν την αποβάλουμε εντελώς από το σύστημά μας και δεν ξαναγυρίσουμε πίσω στον εθισμό μας. Και αυτό γιατί η καφεΐνη μαζί με άλλες ουσίες θεωρείται από τις πιο διεγερτικές και ταυτόχρονα από τις πιο εθιστικές. Σαν συμπέρασμα λοιπόν, τι θα κρατήσουμε από το σημερινό βίντεο? Πως η ημίσια ζωή της καφεΐνης μπορεί να είναι σε έναν υγιή 20 ή 25 8 ώρες, αλλά δεν είναι το ίδιο σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 35 ή 40 χρονών, σε έναν άνθρωπο ο οποίος περνάει ιδιαίτερο στρες στο σπίτι ή στην εργασία του, καθώς το σηκώτη του είναι απασχολημένο με το να αποβάλει ήδη τις ορμόνες του στρες που δημιουργούνται σε αυτούς τους χώρους και άρα έχει μειωμένη δυνατότητα να αποβάλει την καφεΐνη, και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αναφορικά με την ημίσια ζωή που έχει η καφεΐνη στο σώμα μας. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε πως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το να πίνουμε πάνω από 2 κούπες καφέ την ημέρα. Αν ακολουθήσετε αυτή τη συμβολή πιστά, θα δείτε ότι μετά από λίγο διάστημα θα αρχίσει να επανέρχεται η ομοιόσταση του οργανισμού σας, ο οργανισμός σας θα είναι σε πολύ πιο καλή κατάσταση και ιδιαίτερα το σηκώτη σας, ο ύπνος σας θα είναι καλύτερος, θα είναι βαθύτερος και θα είναι μακρύτερος ενδεχομένως,
άρα και εσείς θα έχετε πολύ περισσότερη διάθεση και ενέργεια. Και λίγο πριν κλείσω και σαν bonus tip, θα ήθελα να σας πω, αντί για καφέ, να προτιμήσετε μάκα ή τζίνσενγκ, τα οποία είναι προσαρμογόνα βότανα, τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι βοηθούν εντελώς φυσιολογικά τον οργανισμό, βοηθώντας τα επινεφρίδια χωρίς να καταστρέφουν το νευρικό μας σύστημα. Αυτά για σήμερα, παιδιά. Όπως πάντα, περιμένω σχόλια κάτω από την περιγραφή. Ελπίζω το βίντεο μου να σας άρεσε. Αν ναι, κάντε κλικ στο κουμπί του like και τα λέμε την επόμενη φορά. Σας χαιρετώ.